Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια συγγνώμη που οφείλω στον κύριο Βορύδη. Τον είχα κατηγορήσει άδικα και πριν τελειώσει την ομιλία μου θα ήθελα να επανορθώσω. Πριν φτάσω όμως εκεί στο νομοσχέδιό μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ξεχάστε τον δήμαρχο που ξέρατε. Ο δήμαρχος που μαζεύει τα σκουπίδια, βάφει σχολεία, οργανώνει φεστιβάλ μουσικής, τελείωσε. Καλωσορίστε τον δήμαρχο που σώζει ζωές. Που σώζει ζωές και περιουσίες. Είτε με πρόληψη που θα σχεδιάσει, είτε με εργαλεία που πρέπει να έχει στη διάθεσή του, είτε με συντονισμό που θα του εμπιστευτούμε ως κοινωνία, ο δήμαρχος του σήμερα και του αύριο θα τα βάλει με την κλιματική αλλαγή. Όχι μόνο, ο δήμαρχος του σήμερα και του αύριο θα διαχειριστεί τρεις μεγάλες τάσεις της εποχής. Τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας, τον εκδημοκρατισμό του χρήματος και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης. Αλλά αυτά μοιάζουν απελπιστικά απόμακρα και για αυτή τη συγκυρία και για το παρόν νομοσχέδιο. Για την κλιματική αλλαγή όμως μην πάτε μακριά. Ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας. Η εικόνα του κυρίου Μπέου και του κυρίου Αγοραστού να προσποιούνται ότι κάτι κάνουν αυτές τις μέρες στη Θεσσαλία θα ήταν κομική αν δεν ήταν τόσο τραγική. Διότι πολύ σωστά από αυτούς περιμένει η κοινωνία τους. Από αυτούς περιμένουν προστασία και κατεύθυνση, ενώ οι ίδιοι ούτε καμία γνώση έχουν πάνω στο θέμα, ούτε εργαλεία τους έχουμε εμπιστευθεί, ούτε πραγματική αρμοδιότητα έχουν. Και όντας το μακρύ χέρι της κυβέρνησης στη Θεσσαλία, ούτε θα διεκδικούσαν και ποτέ. Τους άρεσε, βλέπετε, η ανέμελη ζωή ενός αυτοδιοικητικού για τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, που ούτε τους ζητούσαν να κάνει πολλά, αλλά ούτε και τους ζητούσαν να λογοδοτεί στην κοινωνία. Αυτή η ζωή όμως κάπου εδώ τελειώνει. Ο δήμαρχος του μέλλοντος θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες, πόρους και γνώσεις, τουλάχιστον για να προετοιμάσει την κοινωνία του για αυτά που βλέπουμε. Διότι αυτή είναι εκεί, είναι στη βάση. Ξέρουν ποια γειτονιά πλημμυρίζει πρώτη. Πού χρονίζουν οι συντηρήσεις των υποδομών. Πού μπαζώθηκαν τα ρέματα. Ποια χωράφια έχουν χορταριάσει. Σε ποια σπίτια ζουν άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Χωρίς αυτή την τοπική γνώση δεν μπορείς να προετοιμάσεις την τοπική κοινωνία ούτε για πυρκαγιές, ούτε για πλημμύρες, ούτε προφανώς για άλλα φυσικά φαινόμενα. Σίγουρα δεν μπορείς να την προετοιμάσεις από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής του κ. Κικίλια, πόσο μάλλον το επιτελικό σε εισαγωγικά Μαξίμου του κ. Μητσοτάκη. Θα περίμενε λοιπόν κανείς να φέρετε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που να αφορά μεταφορά εξουσίας, εργαλείων, πόρων και γνώσης στους Δήμους και στις περιφέρειες για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουν κι αυτοί στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Στο να σώζουν ζωές. Ένα νομοσχέδιο μεταφοράς εργαλείων προς αυτούς, αναβαθμίζοντας την ίδια ώρα τη λογοδοσία τους προς την κοινωνία. Καμία σχέση. Αυτό που φέρνεται είναι ένα νομοσχέδιο αλλαγής των εσωτερικών διεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών. Χωρίς να έχει γίνει αξιολόγηση των διαδικασιών που ισχύουν, την ώρα που δεν μπορεί να γίνει σοβαρή διαβούλευση για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μη σας κουράζω, τα είπε και η εισηγήτριά μας. Με λίγα λόγια όμως, καταργείται ό,τι μπορεί να φέρει αντίρρηση στο Δήμαρχο και ό,τι μπορεί να φέρει το Δήμο πιο κοντά στον πολίτη. Θεωρείται δηλαδή, για να το κάνουμε λιανά, ότι κάποιος αντιδήμαρχος στο Δημαρχείο στην Αθηνάς ξέρει καλύτερα τη Σχολική Επιτροπή αν το καζανάκι στην τουαλέτα του σχολείου στα Σεπόλια χρειάζεται να αλλάξει πριν από το καζανάκι στην τουαλέτα στο Νέο Κόσμο. Αυτό μας λέτε. Ή ξέρει καλύτερα από το Συμβούλιο του Αθλητικού και Πολιτιστικού Φορέα του Δήμου πού είναι επικίνδυνες οι κερκίδες ενός γηπέδου ή τι πρέπει να εκπέμπει πολιτισμικά μια μεγάλη πόλη της Ελλάδας. Βεβαίως, διατηρεί νεκροζώντανη η όλη την ύπαρξη του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου. Λες και ένας πρώην δήμαρχος ή πρώην περιφερειάρχης έχει λιγότερα να προσφέρει στο διάλογο από κάποια ή κάποιον που πληρώνοντας βγήκε τον τελευταίο μήνα στην τοπική τηλεόραση και ελέγχεται από τον δήμαρχο. Προφανώς, όπως είπε και η συγκεντριά μας, θα καταψηφίσουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς, μιας που στο Δήμο μου και πρόταση για την αναβάθμιση των σχολικών επιτροπών έχω φέρει και πρόταση για την αναβάθμιση των λειτουργιών του Δημοτικού Συμβουλίου έχω καταθέσει και πρόταση για τη δημιουργία συμβουλίων γειτονιάς αντί για τα μεγάλα και τα απρόσωπα διαμερίσματα έχω υποστηρίξει.
Κύριε Υπουργέ, αφού δεν καταλάβατε μετά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τοπικό ρόλο, αποκλείεται να σας πείσουμε εμείς σήμερα εδώ, γιατί αυτός που είναι κοντά στο πρόβλημα έχει μεγαλύτερη αξία στο να το αντιμετωπίζει από αυτόν που είναι μακριά. Ειδικά αν τους δώσετε τα εργαλεία και απαιτήσετε την ανάλογη λογοδοσία. Πόσο μάλλον γιατί ο δημοκρατικός διάλογος έχει λόγο ύπαρξη σε μια σύγχρονη κοινωνία. Γιατί λοιπόν παιδεύεστε και δεν κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Να καταργήσετε τα δημοκρατικά δημοτικά συμβούλια και να τα κάνετε διορισμένα. Κάντε τα πια το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Επιστρέψτε την Ελλάδα στη δεκαετία του 50 και σταματήστε επιτέλους να προσποιείστε ότι σας ενδιαφέρουν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Διότι αυτό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από το ίδιο το νομοσχέδιο, το τι έχει μέσα ή δεν έχει, είναι τον τρόπο με τον οποίο το πουλάτε. Διότι όταν βγάλεις πολλές σάλτσες που συνοδεύουν την επικοινωνία σας, αυτό που μένει από το νομοσχέδιο είναι το γνωστό δίλημα με το οποίο πορεύεται η Νέα Δημοκρατία εδώ και 5 χρόνια. Τελικά τι θέλετε? Θέλετε δημοκρατία ή θέλετε αποτελεσματικότητα? Από το νόμο για το επιτελικό κράτος, στο νόμο Θοδωρικάκου, στο νόμο Βορύδη, στο σημερινό νομοσχέδιο, αργά αλλά σταδιακά συγκεντρώνεται την εξουσία στα χέρια των λίγων και τελικά του ενός. Ενός Μαξίμου που πιστεύει βαθιά μέσα του ότι εγώ μόνο ξέρω, εγώ μόνο μπορώ, εγώ μόνο νοιάζομαι για την ανθρώπινη ζωή, όπως μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν μερικές μέρες, και τι τελικά θα κάνατε αν δεν ήμουν εγώ εδώ να λύνω τα προβλήματά σας. Δεν θα μπω στην ψυχολογία του φαινομένου. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα www.yestherapyhelps.com και να διαβάσει περισσότερα. Θα μείνω όμως στην πολιτική διάσταση του θέματος. Και εδώ οφείλω τη συγγνώμη μου στον κύριο Βορύδη. Διότι από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων τον είχα κατηγορήσει για αυταρχισμό όταν περνούσε το νομοσχέδιό του. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Είχα αμφισβητήσει τη σχέση του με τη δημοκρατία, διότι αναγνώριζα στον νόμο του νοοτροπίες του 50. Νοοτροπίες αυταρχικών καθεστώτων του Μεσοπολέμου που έθεταν το δίλημα ανοιχτά στην κοινωνία. Δημοκρατία ή αποτελεσματικότητα? Έβλεπα νοοτροπίες που συνάδουν περισσότερο με τα καθεστώτα στην Πολωνία και την Ουγγαρία και όχι στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Καθεστώτα που καταργούν ό,τι δεν τους βολεύει, όπως την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ή την ελευθερία του τύπου, με τη δικαιολογία ότι δεν λειτουργούν σωστά και σταματούν την πρόοδο από αυτά τα που αυτά τα καθεστώτα ευαγγελίζονται. Έκανα όμως λάθος να τον κατηγορώ. Διότι αν ήταν ένα το νομοσχέδιο, η ευθύνη θα ήταν όλη δική του. Αυτό όμως είναι το τέταρτο νομοσχέδιο που θέτει το ίδιο δίλημα. Και όταν έχεις 4 υπουργούς, Γεραπετρίτης, Θεοδωρικάκος, Βορύδης και Ραμαίος, που σχεδιάζουν με την ίδια αντίληψη, το πρόβλημα πάει αλλού. Πάει πάνω. Και εδώ πια τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Κύριε Μητσοτάκη, βγάλτε επιτέλους την προβιά του προοδευτικού και του φιλελεύθερου. Έχετε αρχίσει να γελιοποιείτε όρους τους οποίους εμείς θεωρούμε ιερούς και μαζί να γελιοποιείς το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γερουλάνο.